τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εμφανίζεται ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να εμφανίζεται ότι θα σώσει και θα καθαρίσει το δημόσιο από τα ρουσφέτια που κάνει ο πατέρας του. Ποιος το έφτιαξε αυτό το κράτος? Ο Μητσοτάκης δεν το έφτιαξε. Θυμάστε ότι φτιάξανε ολόκληρη δημόσια υπηρεσία, την αγροφυλακή, με μόνη δικαιολογία ότι ήταν ηθική υποχρέωση της οικογένειας Μητσοτάκη να προσληφθούν. Άρα, μπορεί ακόμα και να είχε δίκιο σε όλα τα πράγματα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει σχεδόν σε όλα άδικο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικής. Ότι δεν γίνεται εσύ, ρε φίλε, να με κρίνεις. Από πού και ως πού θα με κρίνεις. Το δικαίωμα να διαφωνεί. Έτσι όχι, δεν είναι. Αλλά, να με κρίνεις όμως. Όταν το έκανε ο πατέρας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ νέο. Είναι συνεχιστής μιας οικογενειακής. Ήταν άλλη πολιτική εποχή. Είναι συνεχιστής μιας οικογενειακής. Είναι συνεχιστής μιας οικογενειακής παράδοση. Άλλες συνθήκες. Είναι πολιτική επιχειρηματολογία αυτή. Ότι ο πατέρας κάποιου κάποτε έκανε κάτι και ο γιος του, ας πούμε, δεν μπορεί να το αναιρέσει. Συνεχίζει την ίδια πολιτική καριέρα. Δηλαδή δεν γίνεται όλοι να έχουν αποτύχει, όλοι μαζί να τα έχουμε φάει, όλοι μαζί να την έχουμε πληρώσει, υποτίθεται. Ναι, και οι ίδιοι να κυβερνάνε από πάλι. Την άλλη πλευρά, και να μας τη λένε κιόλας από πάνω. Κυρίτσια, από την άλλη είναι ποτέ δυνατόν. Είναι δείγμα πολιτικής φιλοσοφίας. Με τις δεκάδες χιλιάδες κουμπαριές. Το δίνω εντολή στις υπηρεσίες της περιφέρειας να μην εφαρμόσουν τον νόμο, να μην στείλουν τα στοιχεία τους, να μην συνεργαστούν με την αξιολόγηση. Είναι δείγμα πολιτικής φιλοσοφίας αυτό. Ναι, βέβαια, είναι μια πολιτική στάση, η οποία πολιτική στάση έχει να κάνει με την επιμονή της κυβέρνησης, σώνει και καλά και χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως δημοσιονομικό όφελος, έτσι για τσαμπουκά, να απολύσει κόσμο ανεξέλεγκτα. Τόσο έχουμε υποσχεθεί. Δεν λένε καν ότι δεν χρειάζονται. Λένε τόσο έχουμε τάξει. Τι να κάνουμε, τους τάξαμε, άρα πρέπει να τους διώξουμε. Είναι επιχειρηματολογία αυτή η σοβαρή χώρα. Με σεβασμό, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Είναι στάση πολιτικού το να λες ότι εγώ δεν θα τηρήσω τον νόμο και να απευθύνεσαι προς το προσωπικό σου και να τους λες κάντε και εσείς το ίδιο, μην τηρήσετε τον νόμο, όταν ανήκεις μέσα στο θεσμικό σύστημα, όταν είσαι περιφερειάρχης. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω πολύ καλή σχέση με την Ρέα Τιδούρου, όντας και περιφερειακός σύμβουλος, θα σας πω ότι την ώρα που την άκουσα το λέει αυτό, της έστειλε ένα μήνυμα. Το έχω στο κινητό μου, γράφοντας τη Ρένα, είσαι περιφερειάρχης με τρία θαυμαστικά. Δεν κατάλαβε. Θέλοντας να κάνει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεβάζοντας τόνους επικοινωνιακά, ότι αυτό το οποίο έκανε είναι ένα μείζον πολιτικό λάθος, το οποίο δίνει πολύ κακό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Είναι άσχετο με το αν έχει κάνει λάθος ο Μητσοτάκης και με το πιάνει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται τηρούνται. Όχι, αλλά δεν μπορεί να καλεί τους πολίτες, κύριε Παυλόπουλε. Δεν μπορεί να καλεί τους πολίτες κυρίως. Να μην τηρήσουν τους νόμους. Γιατί ένα κοινοβουλευτικός βασικά του μας είπε σήμερα θα πάρει τα λεφτά και ότι να φύγει από τη χώρα. Όλοι είμαστε ίσοι. Τι μας λέτε τους νόμους? Θέλω να θυμίσω. Δεν είμαστε ίσοι. Θέλω να θυμίσω. Θέλω να θυμίσω. Κλείνουν τα μάτια. Δεν μπορεί να καλεί τους συνεργάτες και τους πολίτες να παραβούν τον νόμο, να μην τηρούν τον νόμο. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κωστόπουλε, ότι σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι πρωθυπουργός